Κύριε Παναγιώτοπουλε, κύριε Βυσσερόπουλε, σας καλωσορίζουμε στο όνομά μας ως ένα κλιμάκιο μία από τις δράσεις της Νέας Δημοκρατίας που διενεργείται εν όψη της ΔΕΘ, αναδεικνύονται και καταγράφονται τα προβλήματα του κάθε νομού. Παρακαλώ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση και για την ωραία περιήγηση που μας κάνατε μαζί με τους άλλους φίλους από τα Γρεβενά, τον συνάδελφο τον κύριο Τιμολέοντα από τον Ψαχίλη, τους υποψηφίους του Ιωαννιτίου, τον Λευτέρη και τον Λάμπρο. Βλέπω τον Ζήση, τον Τσικαλάγια, καλό φίλο και συνάδελφο σε προηγούμενη θητεία, γιατί όχι και σε επόμενη, το εύχομαι. Μαζί με τον, με έναν από τους πιο εργατικούς και πιστέψτε με και εκλεκτούς συναδέλφους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον Απόστολο Βεζιρόπουλο, τον Μεάρχη Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και ο υποφαινόμενος Νίκος Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Καβάλας, συντονιστής κοινωνικών υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, πώς να στον ο κ. Βεζιρόπουλος είναι βουλευτής Σημαθίας. Ήρθαμε σήμερα ως επισκεπτόμενο κλιμάκιο για να δούμε από κοντά επιχειρήσεις και δομές, παραγωγικές κυρίως, στο νομό Βεβαινών, ένα από τα πολύ όμορφα μέρη της χώρας, που ενώ κάποτε ήταν απομονωμένο, σήμερα θα έλεγα είναι στη μέση των πάντων. Και αυτό εξαιτίας κυρίως της Εγνατίας. Η Εγνατία, ξέρετε, είναι το βασικό μου επιχείρημα όταν κάποιος μου λέει για τους άλλους που 40 χρόνια καταστρέφαν την Ελλάδα. Η Εγνατία είναι ένα έργο των άλλων και ξεκίνησε από τον Γιώργο Σουφλιά, ολοκληρώθηκε επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου και είναι ο δρόμος που πραγματικά έχει ενώσει τη Βόρεια με τη Δυτική Ελλάδα, θα έλεγα έχει ενώσει την Ανατολή με τη Δύση και σίγουρα δεν είναι έργο στα πλαίσια της καταστροφής της Ελλάδας για 40 χρόνια, αλλά της οικοδόμησης Ελλάδας για τα επόμενα 100 χρόνια. Βρεθήκαμε λοιπόν εδώ και κάναμε μία πολύ ωραία περιήγηση σε παραγωγικές μονάδες, εινοπία, κτηνοτροφικές μονάδες, μικρές βιοτεχνίες μαρμάρου, μικρή βιοτεχνία μαρμάρου, βιοτεχνία παραγωγής και εξαγωγής εκκλησιαστικών υδρών, τη μεγάλη βιομηχανική μονάδα Αργύλου Συμφερόνου Κωνσταντακόπουλου, ένα εργοστάσιο επεξεργασίας μεταλλευμάτων που πραγματικά δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε και ότι είναι τόσο παραγωγικό και τόσο ενδεχομένως με τόσο μεγάλη προοπτική εδώ στην περιοχή, που προσφέρει και τον νόημα την απασχόληση σε ένα ολόκληρο χωριό και όχι μόνο. Αυτά μας ενδιαφέρουν να δούμε, τις παραγωγικές μονάδες που κρατάνε ακόμα την οικονομία από επίπεδο μικρομεσαίας επιχείρησης μέχρι επίπεδο βιομηχανίας. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι η δύναμη που θα στηρίξει αύριο τις δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας και θα προσπαθήσει πρώτον να τις κρατήσει στα πόδια τους και δεύτερον να προσελκύσει και καινούργιες για να επιστρέψει η ελληνική οικονομία σιγά σιγά σε ρυθμούς ανάπτυξης. Γιατί η μόνη προϋπόθεση, μάλλον το μόνο προαπαιτούμενο για να βγούμε από το πρόβλημα, είναι η επαναφορά της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης. Έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, έτσι στηρίζεται και το ασφαλιστικό σύστημα, έτσι παράγεται και πλούτος από το περίσσευμα του οποίου μπορεί να στηριχθεί και το κοινωνικό κράτος. Από την ανάπτυξη και μόνο την ανάπτυξη. Και πάει για θέση μου λίγο, να το πω έτσι, ομά εκπεφρασμένη, πάντα ήταν ότι δεν μπορείς να περιμένεις να κινήσουν τις δυνάμεις της ιδιωτικής οικονομίας άνθρωποι οι οποίοι μάθαν τα γράμματά τους στην πολιτική στην ΚΝΕ. Δεν μπορούν να σου τρέξουν από κρατικοποίησεις άνθρωποι που μάθαν τα γράμματα στην πολιτική στην ΚΝΕ. Δεν μπορούν να σου φέρουν επενδύσεις ή να κάνουν ιδιωτικοποίησεις τα στελέχη της αριστεράς που το κάνουν μόνο και μόνο επειδή περιέχεται σε κάποιο μνημόνιο που υπογράψαν και ψηφίσαν. Μπορούν να το κάνουν μόνο άνθρωποι και στελέχη και πολιτικές δυνάμεις που κατά βάση πιστεύουν σε αυτά. Πιστεύουν ότι η ιδιωτική οικονομία είναι η βασική κινητήριος δύναμη για να μπει η οικονομία ξανά σε τροχιά ανάπτυξης, να επανακάμψει εκεί που ήταν, θυμίζω, στο τέλος του 2014,
πριν προκύψει η πολιτική αλλαγή και κατρακυλήσει σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα μάλλον, πάλι στην ύφεση, από την οποία προσπαθεί να ξεφύγει τώρα. Και από αυτό το σημείο ξεκινάμε όλα, όλα τα άλλα για προϋποθέσεις εξασφάλισης βιωσιμότητας χρέους ή τη θάσευση των ελλειμμάτων ή διαχείριση των πλεονασμάτων, είναι θα έλεγα δευτερεύοντα κομμάτια της συζήτησης. Άρα η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιάννης Μητσοτάκης, όπως τα είπε προχθές συνέντευξη που έδωσε πριν από την κεντρική του εμφάνιση το Σάββατο βράδυ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνει το στίγμα ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει και θέλει να στηρίξει και σκοπεύει να υποστηρίξει το παραγωγικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Αυτό που θα τραβήξει το κάρο έξω από τη λάσπη. Και θα το κάνει αυτό με διάφορους τρόπους. Ήδη γνωρίζετε την πρόθεσή μας για μείωση γενικώς της φορολογίας. Ειδικότερα θα σας πει ο κ. Βεσιρόπουλος που γνωρίζει άριστα τα ειδικότερα θέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως να ξέρετε ότι όλα αυτά επιτυχάνονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η μείωση των δαπανών. Περιθώρια πολλά δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν. Ιδίως όταν η κυβέρνηση φορτώνει συνεχώς το δημόσιο με στρατό, θέλω να πιστεύω, έχει και αυτό την πολιτική του σημασία, εργαζομένων του δημοσίου. Ήδη χθες, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε μια τροπολογία όπου οι Δήμοι μπορούν να επεκτείνουν τις συμβάσεις των διμηνητών μέχρι το τέλος του 2017. Ωραίο, καλό μου φαίνεται αυτό θεωρητικά, αλλά ξέρετε πρέπει να ρυθμούν και οι πιστώσεις για να γίνουν τα δίμηνα 17 ή 15. Και αυτό για μένα έχει ως μη πολιτική σκοπιμότητας να δημιουργηθεί ο στρατός των φίλων μας. Άρα είναι άλλος ένας τρόπος αύξησης των δαπανών. Για να λύσεις όμως το πρόβλημα, ή πρέπει να μειώσεις δαπάνες όπως σας είπα, ή πρέπει να πιάνεις τους στόχους. Άμα πιάνεις τους στόχους, μπορείς να διαπραγματευτείς και φορολογικές ελαφρύνσεις. Και θυμίζω ότι αυτό συνέβαινε στο τέλος του 2014 με τις φορολογικές ελαφρύνσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρέλαιου, μείον 30%, τη μείωση του ειδικού φόρου αλληλεγγύης κατά 30%, αυτά ήταν 50-40 ευρώ στο μέσο μισθό, αλλά ήταν ανακούφιση. Μικρή ανακούφιση έστω για αρχή. Και κυρίως με την μείωση του ΦΠΑ της εστίασης από το 23% στο 13%, σας το θυμίζω γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, παρά τις αντιρρήσεις της Τρόικας, επομένως να ένα όχι που είπε η τότε κυβέρνηση, ενώ τώρα αυτοί που λένε σόλα όχι και διαπραγματεύονται υπερήφανα, όχι μόνο δεν κράτησαν το ΦΠΑ εστίασης στο 13%, αλλά το επανέφεραν στο 23% και στο καπάκι το κάναν και 24%. Διότι αυτοί διαπραγματεύονται υπερήφανα, ενώ εμείς λέγαμε ναι σε όλα. Θα μπορούσα να μιλάω όλη μέρα αναφέροντας τέτοια παραδείγματα, τα παραδείγματα που ισχύουν και είναι επιχειρήματα που δεν είναι, να το πω έτσι, σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά πράγματα που γίνανε. Αλλά νομίζω ότι, για να πει και πέντε πράγματα παραπάνω ο κ. Βεσιρόπουλος, θα κλείσω βλέποντας το εξής. Ξέρετε, κάπου σκέφτομαι ότι αν πρέπει και τώρα, το Σεπτέμβριο του 2016, 1,5 χρόνο και βάλε τις εκλογές του 2015 και την αλλαγή πολιτικού σκηνικού, αν πρέπει και τώρα λοιπόν να πρέπει να εξηγήσω στον απλό πολίτη που αξιολογεί πολιτικά τις κυβερνήσεις και τα κόμματα ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα όπως μας είπε προχθές ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά πολύ χειρότερα, τότε, ξέρετε, μάλλον αυτός προς τον οποίο απευθύνομαι έχει πρόβλημα να καταλάβει. Όμως θεωρώ ότι πάλι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να εξηγήσουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο και να τον κάνουμε να συγκρίνει. Και όταν το κάνει αυτό ο κόσμος, θα καταλάβει ότι στο τέλος του 2014 ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Τότε θα πάμε στο δεύτερο στάδιο. Και θα πρέπει να απαντήσουμε στη γνωστή ισοπεδοτική, ας πούμε, προσέγγιση που λέει ναι μωρέ, και οι άλλοι καλύτεροι ήταν. Μπορεί αυτοί να απέτυχαν, αλλά και οι άλλοι καλύτεροι ήταν. Απάντηση ναι, ήταν καλύτεροι. Και σας είπα γιατί ήταν καλύτεροι.
διότι έπιαναν τους στόχους και έκαναν καλύτερη διαχείριση. Είχα προσωπική άποψη του τι έγινε προχθές, τι είδους διαχείριση έγινε προχθές στις πυρκαγιές της Θάσου, που δεν οφείλονταν βέβαια σε επαιτειότητα της κυβέρνησης, διότι ήταν ένα πολύ ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο οι κεραυνοί που δημιούργησαν ταυτόχρονα περίπου 40 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε διαφορετικά σημεία του νησιού, αλλά από εκεί και πέρα όλη η διαχείριση που έγινε είχε μοναδικό στόχο την επικοινωνία, το παραμύθι, το θέατρο και όχι την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος. Όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός στο νησί, υπήρχαν ακόμα άσβηστες πυρκαγιές. Δεν είχε εκμηδενιστεί ο κίνδυνος ώστε να κάτσουμε να συσκεφθούμε και για το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, τις επιπτώσεις της καταστροφής, αλλά ήρθε για να επικοινωνήσει ένα μήνυμα ότι η πολιτεία είναι εκεί. Θα μιλήσουμε και από αυτού τις προσεχείς μέρες όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για το πώς έγινε η διαχείριση αυτής της κρίσης. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι το μόνο που ενδιαφέρει αυτή την κυβέρνηση, κάποτε νόμιζα ότι είναι το κύριο που ενδιαφέρει, ότι υπήρχαν και άλλα δηλαδή, αλλά τώρα είμαι πεπισμένος ότι το μόνο που ενδιαφέρει αυτή την κυβέρνηση είναι η επικοινωνία, ουσία καθόλου. Και σε αυτό ομολογουμένως έχει παρουσιάσει καλή επίδοση. Αλλά δεν λύνονται τα προβλήματα μόνο επικοινωνώντας ένα αφήγημα το οποίο απλά ανανεώνουν από συγκυρία σε συγκυρία. Ένα παραμύθι δηλαδή για να πιστεύει ο κόσμος. Διότι όλα αυτά πλέον προσκρούν στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν οι κύριοι της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει σιγά σιγά αντιληπτό στον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι και η Νέα Δημοκρατία πλέον, εκτός από την κριτική της στα πολλά κακώς κείμενα του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται καταστάσεις, στην παιδεία, στην υγεία, στην οικονομία, στη δημόσια ασφάλεια, στο προσφυγικό, σε όλα τα θέματα του τομείς της δημόσιας ζωής στην ουσία, όπου τα έχουν κάνει μουσκέμα σε όλους τους τομείς, ανεξαιρέτως. Εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει απλά να περιοριστεί στην καταγγελία και στην κριτική, θα παρουσιάσει και τις δικές της προτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να είναι και οι κυβερνητικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, αφού οι εκτιμήσεις είναι ότι όποτε και να γίνουν οι επόμενες εκλογές, όσο και να τις καθυστερήσει ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, όσο όλα τα θέματα τελματώνουν και όλα τα θέματα παγώνουν και τα προβλήματα διωγγώνονται και οι αξιολογήσεις δεν προχωράν και όπως καταλαβαίνετε το έχει δείξει η εμπειρία μέχρι τώρα, όσο βαλτώνει και καθυστερεί η ολοκλήρωση αξιολόγησης, τόσο χειροτερεύει η θέση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση κάθε φορά που κάθεται στο τραπέζι. Πάνω σε αυτά λοιπόν θα πούμε και τις δικές μας απόψεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο θα αναπτύξει το δικό του λόγο, δεν θα τάξει, ούτε θα εξαγγείλει παροχές, θα πει μόνο πράγματα τα οποία θα είναι απολύτως κοστολογημένα, τεκμηριωμένα και υλοποιήσιμα. Πράγματα δηλαδή τα οποία αύριο θα μπορούν να μεταφραστούν σε πραγματικότητα. Όταν είπε ότι θα μειώσει τον έμφυα 30%, δεν έκανε μία εξαγγελία έτσι στη θεωρία για να το πω έτσι, για να πείσει το εκλογικό σώμα να το ψηφίσει. Ξέρει ότι 30% μπορεί να μειώσει τον έμφυα. Αλλιώς θα μπορούσε να πει και 40% και 50% ή πολύ καλύτερα θα τον καταργούσε. Θα μπορούσε να πει τον καταργεί. Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, θα καταργήσει το μνημόνιο. Πέρυσι, πρόπερσι τέτοια εποχή στη Θεσσαλονίκη. Στις περίφημες εξαγγελίες του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, τώρα είναι, θα έλεγα, ανάμνηση ενός ακόμα γλυκόπικρου παραμυθιού. Γιατί παραμύθια αποδείχθηκαν όλα αυτά. Λοιπόν, οι κύριοι της κυβέρνησης στην ουσία κορόιδευσαν τον ελληνικό λαό για να του εκμεύσουν την ψήφο και την προτίμηση σε εκλογές. Ο λογαριασμός που ήρθε ήταν πάρα πολύ βαρύς, αργά ή γρήγορα, ήδη πληρώνεται από το μέσο Έλληνα με βαρύτατο τίμημα. Αργά ή γρήγορα όμως θα πρέπει να έρθει η σειρά μιας άλλης πολιτικής δύναμης για να βγάλει, όπως κάνει σχεδόν πάντα, το φίδι από την τρύπα ή τα κάστανα από την πουκιά. Και αυτή η δύναμη δεν είναι άλλη από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απλά αυτή τη στιγμή ετοιμάζει τη δική της πρόταση πάνω στη βάση όχι υποσχέσεων άνευ αντικρίσματος, αλλά ρεαλιστικών εκτιμήσεων και προσδοκιών. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε από τον ίδιο μεθαύριο. Θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον
να παρακολουθήσουμε όλοι τι έχει να πει, για να δούμε και τη διαφορά. Για να δούμε διαφορά του ενός από τον άλλον, της μία παράταξης από την άλλη. Διαφορά ύφους και διαφορά σοβαρότητας. Μία συμφωνία με την αλήθεια, για την οποία είναι το μόνο πράγμα το οποίο, στο οποίο μπορούμε να δεσμευτούμε. Κύριε Βεσιλόπουλο, ο λόγος για να συνεχίσω σε Νίκο. Ευχαριστώ και πάλι όλους. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε. Να είστε καλά. Είμαστε εδώ από το πρωί από τις 10 η ώρα. Με φίλους καλούς, με πρώην βουλευτές, με πολιτευτές, με στελέχη της ΝΟΔΕ, της Πολιτικής Επιτροπής. Γυρίσαμε τον νομό από τη μία άκρη στην άλλη. Από τον ταξιάρχη μέχρι τη Δεσκάτη. Πήγαμε στο Παλαιοντολογικό Μουσείο, αυτά τα εκπληκτικά μνημεία της ιστορίας. Είδαμε πράγματα μοναδικά. Επισκεφτήκαμε το ΤΕΙ, επισκεφτήκαμε το Ινοπείο Μαρκόπουλου, μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα, ένα εξαιρετικό κτηνοτρόφο που σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία δίνει αγώνα ζωής. Επισκεφτήκαμε μια μονάδα μεγάλη που έχετε εδώ πέρα, εξόρυξη αργύλου, της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, μια βιοτεχνία εκκλησιαστικών ειδών, μια βιοτεχνία μαρμάρων, ανθρώπους της παραγωγής, της δημιουργίας. Τα προβλήματα στο ΤΕΙ καταγράφηκαν. Τα προβλήματα στο Παλαιοντολογικό Μουσείο για τη μεταφορά στο νέο κτίριο, το ίδιο. Αλλά επειδή οι περισσότερες επισκέψεις ήταν σε μονάδες της παραγωγής, της δημιουργίας, σε ανθρώπους του μόχθου, αλλά το πρόβλημα ήταν ένα. Η υπερφορολόγηση που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ανέτρεψε τα πάντα. Ήρθε ένας βρόχος και τους πνίγει. Ακούμε συνέχεια τη λέξη ανάπτυξη. Ανάπτυξη δεν είναι μια μαγική κουβέντα. Δεν έρχεται έτσι από τη μία μέρα στην άλλη. Ανάπτυξη για να έρθει χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση. Να την εμπιστευτεί ο Έλληνες πολίτης, οι επενδυτές οι Έλληνες, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, οι θεσμοί. Μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί, να έρθει ανάπτυξη στη χώρα. Με μια σταθερή κυβέρνηση που θα ανακτήσει τη χαμένη εμπιστοσύνη, θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη, η οποία θα έρθει μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, μέσα από τις επιχειρήσεις τις ιδιωτικές. Ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύει πάνω σε αυτό. Στόχος του είναι να βελτιώσει τη ζωή, την ποιότητα όλων αυτών των παραγωγικών μονάδων. Πώς θα το πετύχει αυτό? Μειώνοντας τους φόρους. Μειώνοντας τους φόρους και στοχευμένες δαπάνες. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει η ανάπτυξη. Μειώνοντας τους φόρους, μειώνοντας στοχευμένες δαπάνες, χτυπώντας τη λαθρεμπορία, τη φοροδιαφυγή, εφαρμόζοντας μέτρα όπως είναι το πλαστικό χρήμα που ακούμε εδώ και ένα χρόνο από τον κύριο Αλεξιάδη, πέρασαν 14 μήνες, θα έρθει το νομοσχέδιο για τα κίνητρα για το πλαστικό χρήμα και για την εθελοντική συμμόρφωση κεφαλαίων. Και ακόμα έρχεται. Έχει τα δύο τελευταία χρόνια και ιδίως το πρώτο εξάμηνο του 2015 που ο υπουργός ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο υπουργός ο Γιάννης Βαρουφάκης με έναν νη, κόστησε στην ελληνική οικονομία 100 δισεκατομμύρια. Ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κ. Στουρνάρας, θα υπολογίζει στα 80, άλλη κύκλη στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστια η ζημία. Και τεράστια η ζημία παραμονής αυτής της κυβέρνησης στον τόπο. Αυτό που λέει ο πρόεδρός μας ότι ζητάει εκλογές όχι για να γίνει πρόεδρος και να γίνει πρωθυπουργός στη χώρα. Ζητάει εκλογές γιατί η ζημία στην οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτερη με παραμονή αυτής της κυβέρνησης εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό οδηγεί μόνο σε αδιέξοδο. Η υπερφορολόγηση που έγινε στην άμεση φορολογία ανατράπηκαν τα πάντα. Κατέβηκε το αφορολόγητο από τα 9.500 στα 8.600. Ανέβηκαν οι φορολογικοί συντελεστές. Στην έμεση φορολογία, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επιβλήθηκε ειδικός φόρος κατανάλωσης στα τσιγάρα επιπλέον, στο κρασί για πρώτη φορά, αυξήθηκε στην πύρα,
Στο πετρέλαιο εξισώθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης. Εδώ πέρα είστε ένας νομός που ο χειμώνας είναι πάρα πολύ βαρύς. Γυρίσαμε στα χωριά και λένε ότι το χειμώνα τι θα κάνουμε. Πλήττεται ακόμα περισσότερο. Αλλά περισσότερο από όλους στέκομαι λίγο στις παραγωγικές αυτές μονάδες που πλήττονται από την υπερφορολόγηση. Ο ΦΠΑ πήγε από το 2013 στο 2023, μεταφέρθηκαν πάρα πολλά προϊόντα και από το 2023 στο 2024. Όλα αυτά. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 26% στο 29%, η προκαταβολή φόρου από το 55% στο 100%, η αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία ήταν ένας φόρος που μείωσε η Νέα Δημοκρατία κατά 30% και φέτος καταργούνταν, είχε λήξει η ημερομηνία λήξη η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Είχε λήξει 31/12/16, έγινε πλέον ένας νέος φόρος, μόνιμος φόρος, ενσωματώθηκε στη φορολογία με συντελεστές. Ενώ είχε 1%, 1,5%, 2%, 3% κλιμακωτά, πήγε τώρα στο 2,2%, στο 5%, στο 7%, στο 8%, φτάνει στο 10%. Εάν προσθέσουμε αυτά και το τέλος επιδιδεύματος και στις ασφαλιστικές εισφορές, που θα σας τα πει καλύτερα εδώ ο υπουργός που ήταν και υπουργός στον αρμόδιο τομέα, στο αρμόδιο Υπουργείο, με 27% ασφαλιστικές εισφορές πάνω στο καθαρό εισόδημα, βγαίνεται ότι βλέπει η επιβάρηση στο καθαρό εισόδημα μιας επιχείρησης το 80%. Αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στο στραγγαλισμό της ελληνικής οικονομίας. Ο πρόεδρος θα ανακοινώσει αύριο μεθαύριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ρεαλιστικές προτάσεις. 2-3 είναι εντάξει. 2-3 φορολογικά μέτρα που μπορούν ρεαλιστικά να πραγματοποιηθούν. Να μπορέσουμε εμείς να τα επικοινωνήσουμε και να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να γίνουν πράξη. Ο λαϊκισμός και το ψέμα ανήκουν στο χθες. Το ζήσαμε, το είδαμε. Ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα πρέπει να γίνει μια νέα συμφωνία αλήθειας για να δημιουργήσουμε τη νέα Ελλάδα. Την Ελλάδα της προοπτικής, της ανάπτυξης, προόδου. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Και με προστάρει τον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, πολύ σύντομα θα γίνει πρωθυπουργός για να αλλάξουμε τη χώρα. Τώρα να ακούσουμε και εσάς για να γίνουν και οι καθιερωμένες ερωτήσεις και να μπούμε στη λεπτομέρεια όλων αυτών. Εγώ μόνο ένα πράγμα να ρωτήσω σε εσάς τώρα. Είπατε ότι το περίπου η φορολόγηση σε έναν επιχειρηματία φτάνει στο 80% με όλα αυτά που προσθέσατε. Είπατε απλά μαθηματικά να τα βάλουμε. Έτσι είναι, ναι. Στην πράξη θα το δείτε. Είπατε θα εξαγγείλει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Εσείς μπορείτε να μας πείτε κάτι από αυτά που θα ακούσουμε από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πώς θα ελαφρυνθεί. Ο πρόεδρός μας θα εξαγγείλει έναν οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση. Εσείς κάτι δεν στοχευμένα, πρέπει. Στοχευμένα θα κάνετε υπομονή δύο μέρες. Δύο μέρες υπομονή. Άρα δεν λέτε κάτι προτάσεις, δεν κάνετε μια πρόταση εσείς. Όχι πρόταση, δεν μπορώ να πω σήμερα κάτι. Είναι αντιδιολογικό να πω κάτι πριν την ανακοίνωση του Προέδρου των μέτρων εκεί πέρα. Ένα μέτρο είναι το 30% στον ένφια. Ο ένφια που αγγίζει σχεδόν όλο τον κόσμο. Γιατί ακούστηκε από κάποιες πηγές ότι είναι ένας φόρος που δεν αγγίζει πολύ κόσμο. 7,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ πέρα να είμαστε τώρα 40-50 άτομα και να μην έχει κάποιο ένφια, έτσι. Να μην έχει ιδιοκτησία έστω ενός ακινήτου. 7,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων έτσι θίγονται από τον ένφια. Ο οποίος ένφια, όσο και να θέλουν να λένε, εάν δεν έφευγαν τελευταία στιγμή τα αγροτεμάχια από μέσα, έτσι τι μας έλεγαν, ότι μία ή άλλη μειώνονται οι αντικειμενικές αξίες με τα μέτρα που πήραμε. Ποια είναι τα μέτρα που πήραμε? Αυξήσαμε τους συντελεστές στο συμπληρωματικό φόρο, κατεβάσαμε τα φορολόγητα από τα 300.000 στις 200.000 ευρώ για να θυμόμαστε λίγο, για τον ένφια που θα καταργούσαμε με ένα νόμο, ένα άρθρο την επόμενη μέρα, 26 Ιανουαρίου του 2015. Αυξήσαμε τους συντελεστές στα οικόπεδα μεσοσταθμικά πάνω από 25%. Βάλαμε τη διαχρησιμοποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων να πληρώνουν συμπληρωματικό φόρο. Βάλαμε για πρώτη φορά στο συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια. Και ήρθαν τώρα αφού είδαν ότι βγαίνει πάνω από 300 εκατομμύρια από το στόχο, έτσι που τους λέγαμε εμείς ότι με αυτά τα μέτρα που πήρατε, όσο και να κατέβουν αντικειμενικές αξίες, θα βεβαιωθούν πολύ περισσότερα χρήματα. Και κατήργησαν τελευταία στιγμή, αν έχουν αναστείλει, όχι καταργήσει, έχουν αναστείλει για ένα χρόνο, δηλαδή από 1/1/17, θα υπομισθούν το βάρος και οι κάτοχοι αγροτεμαχίων. Αυτό που πέτυχαν, γιατί ήταν ότι βγαίνει πάνω από 300 εκατομμύρια πάνω από το στόχο, δηλαδή πλησιάζει τα 3,5 δισεκατομμύρια, αυτό που λέγαμε από την αρχή Νέα Δημοκρατία, ήταν αυτό. Η συμμετοχή στο συμπληρωματικό φόρο, στον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου της αξίας των αγροτεμαχίων. Αλλά από 1/1/17 ο χρονικός ήρθε για τον νέο έρθει. Θα κάνετε λίγο υπομονή να εξαγγείλει ο πρόεδρός μας
τις ρεαλιστικές αυτές προτάσεις, οι οποίες θα είναι στοχευμένες. Ένα είναι έφυα, πήραμε την πρώτη γεύση, 2, 3, 4 ακόμα, τα οποία τι θα δώσουν, την ανάπτυξη, θα δώσουν το κίνητρο για να φύγει η οικονομία μπροστά. Θα δώσει το σοκ αυτό στην οικονομία που περιμένει για να ξεκινήσει αυτό η περιβόητη που λέμε ανάπτυξη. Θα πω και δύο πράγματα ακόμα. Ξέρετε, υπάρχει ένα πράγμα επικίνδυνο με τις εξαγγελίες και τα παχιά λόγια. Κινδυνεύεις, αν δεν μπορείς να τα υλοποιήσεις, να εκτεθείς. Και το έχουμε ήδη δει αυτό το έργο. Και μάλιστα δύο φορές. Από το λεφτά υπάρχουν του 2009. Έτσι. Όχι μόνο από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και μετά. Η γενική κατεύθυνση είναι στην κατεύθυνση της μείωσης των φόρων. Η μόνη εξαγγελία που έχει γίνει ως τώρα είναι η πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μειώσει 30% τον έμφυα. Αντιπαρέρχομαι την καραμέλα που θα ακούσουμε να παίζει πάρα πολύ από εδώ και πέρα, ότι για να το κάνει αυτό πάνω απ' όλα θέλει να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους. Το αρνείται σε κάθε τόνο. Προσέξτε, το αρνείται σε κάθε τόνο. Όχι σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα η αξιολόγηση είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι ανάγκη να οδηγήσει όμως σε απόλυση. Και έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρόθεση να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να το πιστέψουμε γι' αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα με αυτού του είδους εξαγγελίες. Ότι η δημοσιονομική κατάσταση είναι μια εξαιρετικά ρευστή υπόθεση. Μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα. Στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, ας πούμε, τα ελλείμματα των ταμείων, τώρα που ο κόσμος δεν πληρώνει, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει, ιδίως ας πούμε οι ελεύθεροι επιχειρηματίες που υπάγονται στον ΟΑΕ για παράδειγμα, δημιουργούνται ελλείμματα πολύ μεγάλα μήνα με το μήνα. Επομένως, η κατάσταση η οποία ισχύει σήμερα θα είναι διαφορετική ενδεχομένως προς το χειρότερο μετά από 2 μήνες και ακόμα πιο διαφορετική προς το ακόμα πιο χειρότερο μετά από 6 μήνες. Μπορείς να δεσμευτείς για κάτι τώρα. Έτσι, απλά μπορείς να παρακολουθείς όλα αυτά τα μεγέθη και να καταλήξεις το συμπέρασμα ότι περισσότερα βάρη δεν φέρνουν περισσότερα έσοδα, περισσότεροι φόροι δεν φέρνουν περισσότερα έσοδα, η στέρηση εσόδων φέρνουν, με αποτέλεσμα στην πορεία να βρεις το πρόβλημα με χειρότερους όρους μπροστά σου και από εκεί και πέρα το ίδιο πράγμα ισχύει και στο ασφαλιστικό. Λοιπόν, η αύξηση των εισφορών, ας πούμε, στους αγρότες που τετραπλασιάζονται περίπου μέσα στα αγνικά, όταν οι αγρότες ήδη έχουν πρόβλημα να πληρώσουν τις εισφορές που ισχύουν τώρα, εγώ πάω στοίχημα ότι δεν θα φέρουν περισσότερα έσοδα στα ταμεία. Τώρα είναι ένα ταμείο, θα ισχύσει από 1η-1η-17. Ένας Θεός ξέρει πώς θα γίνει αυτό. Γιατί η διοικητική, λογιστική, θεσμική ενοποίηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και για χώρες με, να το πω έτσι, καλύτερο σύστημα δημόσιας διοίκησης, όπως η Γερμανία, που έκανε 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, να ενοποιήσει τα ταμεία της. Θα κάνει η Ελλάδα 6 μήνες. Όμως αυτό είναι ψηφισμένο, ξέρετε. Εμείς είχαμε πει ότι ο ΟΓΑ πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του ως ξεχωριστό ταμείο στραμμένο προς τον αγρότη. Απλά θα ξεχωρίζαμε το προνοιακό κομμάτι που είναι τα επιδόματα του ΟΓΑ, τα οικογενειακά επιδόματα που μοιραζόταν μέσω ΟΓΑ, διότι ο ΟΓΑ έχει το δίκτυο διανομής, από το κομμάτι του ασφαλιστικού που είναι συντάξεις αγροτικές. Αυτό είπα ξεχωρίσει, ναι, ήταν στρέβλος του στήματος. Αλλά να ενσωματώσει τον ΟΓΑ σε ένα ταμείο μαζί με ΙΚΑ, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Είναι μια άσκηση που δεν λύνεται κάτι την άποψή μου. Και θα δούμε τι θα ισχύσει από 1η-1η-17. Εγώ ξέρετε, έχω σταματήσει να πιστεύω τον κύριο Κατρούγκαλο. Δεν ξέρω τι κάνετε όλοι εσείς. Εδώ μας είπε ότι λίγο πολύ οι συντάξεις δεν μειώθηκαν. Σε μερικές περιπτώσεις αυξήθηκαν κιόλας. Όμως εγώ ξέρω ότι παίρνει ο καθένας. Το εκαθαριστικό βέβαια δεν έχει αναλυτική, να το πω έτσι, καθάριση των συντάξεων, αλλά πάντα μικραίνουν μήνα με το μήνα. Άρα κάτι δεν πάει καλά στις διαβεβαιώσεις του κύριου Κατρούγκαλου ότι οι συντάξεις μερικές φορές αυξάνονται κιόλας. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και η μείωση στις επικουρικές δεν είναι της τάξης του 10-20% το πολύ πολύ %, είναι 50% και βάλλον. Και έρχεται συνέχεια, γιατί σήμερα διαβάζω στην ειδησιογραφία ότι μελετάται και άλλη αύξηση των εισφορών υγείας, για παράδειγμα. Όταν το σύστημα υγείας καταραίει, παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικά ευαίσθητοι θα πρέπει να το έχουν στην πρώτη προτεραιότητα της ατζέντας τους, κάτι συμβαίνει. Αργά ή γρήγορα θα αυξηθούν και οι εισφορές υγείας. Τι θα γίνει αυτό, τι αποτέλεσμα θα έχει, θα φέρει περαιτέρω μείωση σε μισθούς και συντάξεις. Περαιτέρω μείωση. Ήδη έχει αυξηθεί 8%, 6% επί των κυρίων, 2% επί των υπουργών, το οποίο μείωσε τις συντάξεις. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, όλα αυτά, ξέρετε,
Όπως σας είπα, προσκρούν στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δεν μπορεί κανείς να μυθεί. Είναι αυτό που συμβαίνει στην τσέπη. Μια ερώτηση. Οι τελευταίες επισκέψεις των συνεργών της Νέας Δημοκρατίας στην επαρχία σχετίζονται με το ενδεχόμενο εκλογών προώρων και είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία τόσο σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο? Θα απαντήσω πρώτα εγώ και μετά θα θέλεις από αυτό να πεις και εσύ. Κοιτάξτε, οι εκλογές αυτή τη στιγμή δεν είναι στην ευχέρεια της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Αυτός αποφασίζει τον χρόνο διενέργειά του. Το ότι θα γίνουν κάποτε θα γίνουν. Δεν ξέρουμε τον χρόνο. Εγώ ξέρω και ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει. Αλλά δεν ξέρω τον χρόνο. Το χρόνο θα γίνει το μόνο που δεν ξέρω. Αυτοδυναμία θα έχει όμως. Άλλο θέμα είναι αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι δεν είναι στις προθέσεις κυβέρνησης να πάει στις εκλογές. Ιδίως με αυτές τις συνθήκες. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, μια μεγάλη δυσαρέσκεια. Και η οποία θέλω να πιστεύω ότι επιδεινώνεται, διότι επιδεινώνουν τα προβλήματα και τα αδιέξοδα. Τα δημοσκοπικά ευρήματα. Εν πάση περιπτώσει, δείχνουν κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα κάποια στιγμή αργά στο φθινόπωρο η κυβέρνηση θα προσκούσει σε ένα τείχο, σε ένα διέξοδο. Τι θα έχουμε τότε, θα έχουν επιδεινωθεί, θα έχουν χειροτερέψει τα ελλείμματα, οι λογαριασμοί δηλαδή θα έχουν μεγαλώσει. Ήδη έχουμε πρόβλημα σε 13 από τα 15 προαπαιτούμενα. Που δεν είναι και τίποτα, ας πούμε, να το πω έτσι, οδυνηρές μεταρρυθμίσεις. Είναι ήπιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θέλουν δουλειά από πίσω και δεν γίνεται. Στα 13 από τα 15 λοιπόν δεν έχει προχωρήσει και οι δανειστές θα ζητήσουν επιτάχυνση ρυθμών και μετά θα αρχίσει και η δεύτερη αξιολόγηση η οποία στον πυρήνα της περιλαμβάνει και τα εργασιακά, τα οποία οπωσδήποτε είναι ένα αγκάθι. Τα ζητήματα των ομαδικών απολύσεων, του νέου συνδικαλιστικού νόμου, του νέου τρόπου ορισμού του κατώτατου μισθού, για τον οποίο θυμάστε ότι η προεκλογική εξαγγελία ήταν θα ανέβει στα 730 τόσα ευρώ, από τα 586. Αυτά είναι τα θέματα των εργασιακών, τα οποία αποτελούν σημείο τριβής. Έτσι, επομένως, εκεί απάνω, όταν θα έχουν χειροτερέψει τα νούμερα και θα μπει και θέμα ενεργοποίησης του κόφτη, γιατί ο κόφτης δεν είναι ένας μηχανισμός που μπορείς να τον ακυρώσει βάζοντας ένα φόρο, θυμίζω. Ο κόφτης είναι ένας αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης των δαπανών. Άμα πέσεις έξω, ενεργοποιείται αυτόματα. Αυτό ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψήφισε ότι εντάξει, άμα θέλουμε το βάζουμε, θα βρούμε στο μεταξύ ένα φόρο ακόμα να βάλουμε. Έτσι, ο κόφτης ενεργοποιείται αυτόματα. Ήταν η πρόλεψη να ενεργοποιηθεί για το 2017, όμως έτσι πως πάνε τα δημόσια οικονομικά, υπάρχει κίνδυνος να μπει θέμα ενεργοποίησης του και μέσα στο 16. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι θα έχουμε αδιέξω. Και μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιλέξει τον δρόμο των εκλογών, κάνοντας και μία ηρωική έξοδο, λέγοντας ας πούμε ότι εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω τα εργασιακά, ας έρθει ο Μητσοτάκης να τα ψηφίσει, έτσι ώστε να έχει κάτι να πει. Λέω τώρα, εξετάζω διάφορα σενάρια που μπορεί να προκύψουν. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη και τώρα που μιλάμε, ετοιμάζεται. Αυτό το νόημα έχει και η δική μας περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Κυρίως στη Μακεδονία, εν ώψη της ΔΕΘ, θα τα ακούσετε και μεθαύριο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και εννοείται ότι ήδη από το Σεπτέμβρη οι μηχανές δουλεύουν με φουλ ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει εκλογές και να τις κερδίσει. Ενωμένη είναι η Νέα Δημοκρατία. Παντελώς. Αρκετά σου τρεκάμε. Γι' αυτό λέει εσύ. Εγώ νομίζω ότι. Με τον πρόεδρό μας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι είμαστε ενωμένοι. Και απορώ πως κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης πυροδοτούν με αυτά εδώ πέρα τα δημοσιεύματα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Εμείς πάντως που είμαστε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν το εισπράττουμε αυτό. Μάλιστα. Αλλά είναι ξεκάθαρα. Έχει μπει κανείς, ρε παιδιά, να αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει το γνωστό θέμα, ας πούμε, την ΕΣΤΑΤ. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα κάποιον να αμφισβητεί. Ακόμα και τον ίδιο τον Κώστα Καραμαλή, με τον οποίο συνέβαγε προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Κανείς δεν αμφισβητεί. Διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι ότι είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ότι είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός της χώρας. Και σε αυτή την αλήθεια στοιχιζόμαστε όλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε με κάποιο τρόπο. Ευχαριστούμε.